Να σε ρωτήσω πόσο χρονών είσαι. 57. Έχεις τη διάθεση να φλερτάρεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που άκουγα παλιά, ότι η ορμή δεν είναι ίδια, τώρα που είμαι 57 βλέπω ότι λιγοστεύει. Δηλαδή, ίσως πιο πολύ θέλεις το να κολακεύεσαι έτσι λίγο, να φλερτάρεις λίγο, κάτι να γίνεται, παρά να θέλεις, ας πούμε, το κυρίως πιάτο. Πέρασε ποτέ αυτό που λέμε κρίση ηλικίας? Κάποια στιγμή στα 45, 46, δεν ξέρω, άρχισα να βλέπω εδώ πέρα στο στομαχάκι μια επαύξηση. Τακ, τακ, τακ. Τι θα γίνει τώρα? Στην αρχή, ξέρεις, με έπιασε κατάθλιψη του τύπου «γιατί, Θεέ μου, σε μένα αυτό το κακό». Μετά με έπιασε οργή και μετά με έπιασε λογική και λέω «συγνώμη, αφού δεν γίνεται μόνο του, θα το κάνω εγώ να γίνει». Και έτσι φώναξε τον Ντέμι, το γυμναστή μου, και ήμουν και σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και ψυχολογικά τότε. Περνούσα έτσι μια, μπορώ να πω, ίσως μόνη στιγμή που πέρασα κατάθλιψη στη ζωή μου. Και με βοήθησε πάρα πολύ και με τις ασκήσεις του, αλλά και με τον ήρεμο χαρακτήρα του.